Λοιπόν, το σημερινό είναι το τελευταίο μας podcast πριν τις εκλογές. Από το Δεκέμβρη που ξεκινήσαμε έχουμε μιλήσει πολύ και σχεδόν για όλα τα θέματα της επικαιρότητα και έχουμε κάνει πολιτικές συζητήσεις με καλεσμένους από διάφορους χώρους. Να πω την αλήθεια για τους σημερινούς καλεσμένους μας, σκέφτηκα πολύ πώς να τους παρουσιάσω. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί σχολιαστές, σατυρικοί πολιτικοί σχολιαστές, καλλιτέχνε. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε δύο πολύ οικίες με όλες τις έννοιες ραδιοφωνικές φωνές κοντά μας, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του podcast το Θήμιο Καλαμούκη και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη από την Ελληνοφρένεια. Κύριε καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Αρτίστε μπορούσε να πει. Ε, επειδή έψαχνε προσδιορισμό. Ναι, δεν το σκέφτηκα. Θα μπορούσε να πει αυτό. Καλώ σα βρήκαμε εδώ πάνω στο Μπερισσό. Είναι όπω είπαμε. Στα υπόγεια στα βουνά. <laughs> στα υπόγεια είμαστε. <laughs> και πριν, περάσουμε, πριν έρθουμε εδώ, περάσαμε από έκθεση όπλων. Πολυβόλων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα. σω είναι και από τα λίγα υπόγεια που δεν τρέπεσαι να πει. Ότι ήμουν στο υπόγειο. Ε, ναι. <laughs> και ότι δεν φοβάσαι. Σε σχέση με άλλε υπόγειε που μαθαίνουμε. Υπόγειες, που, υπάρχουν, υπόγειες, ναι. υπόγειες που έχουν εσχάτω φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια. Όπω καταλάβατε, είναι από τις καλύτερε στιγμές μου, ίσως γιατί θα με ακούσετε λιγότερο από κάθε άλλη φορά. Το <laughs> Αυτό είναι καλό το 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 για του ακροατέ. Προφανώ. Και είναι και δική μου. Λοιπόν, να πάμε κατευθείαν, λέω εγώ στο ψητό. Τώρα είμαστε λίγε μέρε πριν τη... να ανοίξουν οι κάλπε, πριν τι εκλογέ. Τι ψηφίζουμε, Λοιπόν. <laughs> να συζητήσουμε λίγο, να τα βάλουμε κάτω. <laughs> Είμαι προβληματισμένο. Δεν το έχω καθαρό εγώ ακόμα. Πιστεύω στο τέλο θα το έχουμε λήξει. Ναι. Λοιπόν. Ε, προεκλογική περίοδο. Πώ τη βλέπετε μέχρι τώρα, Πάμε. Λοιπόν. εγώ, ε, ε, Είναι ε, πολύ όμορφη. Ε, Τρει ή μισή εβδομάδε είμαστε. Ε, εγώ την περίμενα λίγο πιο βαρετή. Για μένα, σε μένα φάνηκε ζωντανή κάπω. Ε, πολύ συμπυκνωμένοι, κάναν πολλές εμφανίσεις, λέγανε τα ίδια οι δύο μεγάλοι, κρίθηκε σε δευτερεύουσες λεπτομέρειες. Νομίζω ο κόσμος είναι αποφασισμένος, ξέρει πολύ καλά τι θα ψηφίσει, ό,τι ψηφίσει ο καθένας, άρα δεν περίμενε να μάθει από μια εμφάνιση τηλεοπτική ή μια συγκέντρωση τι ακριβώς θα γίνει. Ε, οπότε από Μητσοτάκη καμία έκπληξη, από Τσίπρα έχω μια έκπληξη γιατί φάνηκε μια αλλοπρόσαλη στρατηγική τακτική που άλλαζε κάθε πέντε μέρες. Στην αρχή προοδευτική όλη μαζί η συμμαχία κυβέρνηση, καλούσε και το κουκουέ. Μετά ο πρώτος με τον τρίτο, Προχτέ είπε ειδικού σκοπού. Έχει πει μετά: Δεν θέλω το βαρουφάκι. Το είπε προχτέ, δεν μπορούμε να το βαρουφάκι Θα καταλήξουμε, καρέκλα να είναι και ό,τι να είναι, παιδιά. Ναι, ναι. Δηλαδή, <laughs> κάπω άμα είναι, δηλαδή θέλω να το πω απ' έξω απ' έξω τόσο καιρό, δεν το ναι, καταλαβαίνετε. Ναι, κάπω. Έκπληξη ήταν γι' αυτό. Περίμενα ότι τρία χρόνια, τέσσερα στην αντιπολίτευση θα είχαν τουλάχιστον μια στρατηγική. Ξέρουμε, πέντε συνθήματα θέλει η προεκλογική περίοδο. Δεν θέλει πολλέ αναλύσει γιατί χάνεται ο κόσμο. Βελόπουλο καμία έκπληξη. Μέχρι την Πανεγία την Κέισα έβγαλε, οπότε αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Βαρουφάκη, τρελή έκπληξη. Δεν περίμενε τέτοια παπάντζα. Ποτέ δεν το περίμενα. <laughs> Θα έχουμε το Δίμητρα και τον Όδη Σάρα. Και... Είστε επηρεασμένο από το debate ή το λε για όλο. Όχι για όχι, όχι. Όχι, όλο. Η Δίμητρα την είχε βγάλει πριν το debate. Σωστό. Κουτσούμπα, σε έκπληξη επίση. Ε, εντάξει, είναι, έκπληξη είναι και εύκολα φέτο τα πράγματα για το κουκουέ. Ε, υπάρχει κλίμα. Και έτσι ήρθε όμω και μια καλή επικοινωνιακή καμπάνια. Καθαρή. Με δύο συνθήματα πάρα πολύ ωραία. Ο μόνο λαό σώζει το λαό και το. Μόνο νέο... τους και όλοι μα. Ναι, ναι, μπράβο. Ε, πακετάρισαν πολύ ωραία όλα αυτά τα αιτήματα και την, την αγανάκτηση και το κράξιμο που θέλαμε να κάνουμε τα τέσσερα χρόνια που κυβερνάμε τη τα τρία χρόνια πανδημία, τη κρίση και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο, μέχρι τώρα δηλαδή. Ε, σε επίπεδο βέβαια χαμηλό όπω αναμενόταν, δηλαδή σε επίπεδο ξεκατηνιάσματο. Ε, δεν είχε α... πολλά όμω. Έλα μωρέ τώρα, κάτι χαζομάρες πιάνει ο ένα. Δηλαδή απορώ πω δεν φτάσαμε πάλι σε μαρεύε και τέτοια. Κάτσε, είχε ο... να διαλέξει όμω. Υπήρχαν και διλήμματα πιο σοβαρά. Δηλαδή, ε, <συμή> με πισίνα στην πάρο ή offshore σε εξωτικό νησί. Γιατί μέχρι κάποια ναι, στιγμή ξεκίνησαν και τέτοια. τέτοια σωστό, σωστό, σωστό. σωστό. Ήταν, 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 αυτό. Έπαιξε και λίγο σούνιο. Έπαιξε, ε, σούν, ναι. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή τη προεκλογική, μάλλον όταν πιστεύαμε ότι θα γίνουν οι εκλογέ, λίγο πριν τα τέμπι δηλαδή, ε, πιστεύαμε ότι θα πάει πιο ξεκατενιά, μεγαλύτερο ξεκατενιά. έμοιαζε ε, ότι πάει προ τα εκεί. Δεν πήγε τόσο γιατί φάνηκαν και οι τάσει περισσότερο. Ο Βαρουφάκη και ο. Πώ το λένε τον άλλο, τον. Βελο... Ο ο ο... Ο... τον Βελόπουλο. Τον... Ο... Τον... Βελόπουλο, ναι. Ε, τηλεοπτικό προγρα... <σχελίως> πρόγραμμα δώσανε και στον Τιμπέρ και όλο αυτόν τον καιρό. Δίνουν ατάκε. Ε, νομίζω η Γκέισα είναι όντω από αυτά που. Ε, Βοηθάει και τι εκλογέ και μένουν κτλ. Αλλά και ο Βαρουφάκη, δηλαδή, αναλώθηκαν νομίζω κυρίω το να <στονίτριο> δώσουν τηλεοπτικό πρόγραμμα να συζητηθεί κτλ. Και πόπη τη φόρα, Για κάποιο λόγο δεν είπαμε τον Ανδρουλάκη. Το ξεχάσαμε. Ενδεχομένω μα πήρε ο ύπνο όσο το σκεφτόμασταν. Αλλά πώ ξεχάσαμε Κοίτα να δει. Με τον Ανδρουλάκη, πάντω υπάρχει το εξή. Εγώ το συνειδητοποίησα χτε προχτέ, αν και το λέω από την αρχή. ότι υπάρχει. Πέρα από αυτό ότι καλεί τον κόσμο να τον ψηφίσει γιατί κάποια στιγμή είχε κάνει το Πασόκ το εσύ. Ναι. Το ακούσατε αυτό. Όχι, α, το όχι Δεν το μοκλή. θα δηλαδή, μπορούσε να πει και κάποια στιγμή ε... ο Αντρέα έδωσε κρέα. Ψωμί και ναι, φάγαμε. Ναι. Αυτό. Ε, στο μεταξύ, βέβαια, το εσύ έχει διαλυθεί με την. Δεν έχει α... 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 σημασία. Συμματοχή... Το έφτιαξε. Του... Πο... Πο... Ποιο το έφτιαξε. Εσύ τα βλέπει Εσύ ψάχνει λογική. Ποιο έφτιαξε το εσύ. Νομίζω μετά από τόσα χρόνια αυτό μπορεί να πει με ακρίβεια είναι το Πασόκ έχτισε το εσύ και τα τα κτίρια του ΕΣΥ όπως εδώ... ήταν έκτοτε. <laughs> Όντω υπάρχει το, το ΕΣΥ το, ΕΣΥ, σε κάθε χωριό, σε κάθε θα δει ένα κέντρο υγείας κτλ. αλλά θα δει ένα κουφάρι ναι. στην πραγματικότητα που κάποτε χτίστηκε, μπήκαν κάτι γιατροί για τα εγγένεια και έκτοτε... Όποιο φεύγει περί σύνταξη δεν αναπληρώνει. φεύγει... Μα έφυγε. εδώ ο Άνδρου Λάκης χρησιμοποιεί ατάκα από το σύριαλ της ΕΡΤ. Πασό κορέα χρόνια. Τη Λιδία Φωτοπούλου, την Ατάκα, ε, την έχει παίξει 4-5 φορέ. Δηλαδή χρησιμοποιεί σωστός. από ένα σύριαλ που το παίζει το στο σύριαλ παίζει και λίγο ω κάλτη Ατάκα και λίγο ηρωνικά δεν είναι μόνο τα πασόκορεα χρόνια, είναι και λίγο κοροϊδευτικό. Το πήρε ο πρόεδρο και το έχει κάνει σημείο. Στις... Δεν παιδιά, με ενδιαφέρει λίγο να δούμε, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον και το θέμα των ουσιαστικών συγκλήσεων Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Πλαστήρα παπαγό. Δηλαδή, πέρα από αυτό. Yeah. Υπάρχει, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πλευρά. Όταν μπαίνει η συζήτηση στο ψητό, εγώ έχω δει πάρα πάρα πολλά πάνελ, έτσι. Όταν μπαίνει η συζήτηση στο ψητό, ακού μετά πα λίγο στη Σολομονική. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει. Πάει η συζήτηση, φεύγει Αυτά και πάει περίμενες. και γλιστράει αλλού. Αυτά Μα είναι στόχο να εσύ μην καταλάβει. Προφανώ. Βασικό είναι να μην καταλάβει. Και, και όμως... να πα να ψηφίσει σε επίπεδο φανατισμού Υπά... ομάδας. ομάδα. δεν κρύβουν όμω τα γράμματα, έστω και αν είναι ψηλά. Δηλαδή στι εξαγγελίε του, ακόμα και στι παροχολογίε, α πούμε, την παροχολογία που γίνεται, ε, εάν υπάρχει δημοσιονομικό χώρο. Έτσι. Ε, Και αυτό. Ε, ε, εσύ πέφτει από τα σύννεφα. Όχι, δεν από πέφτει από τα σύννεφα. Πέφτει κάποιο από τα σύννεφα. Αλλά δεν υπάρχει ο κίνδυνο. Ρεφορμίζει, Κωστάκι, ρεφορμίζει. Ναι, Δεν σε φέρουμε στα ίσια δεν... τώρα. Να σου Θα σου πω, έχω τοποθέτηση. αυτά Δεν υπάρχει ο κίνδυνο, λέω εγώ τώρα, κάποιο να χάσει τα ψηλά. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Έντονη διαφωνία γιατί στο debate Cofter. είπε. Cofter. είπε Cofter. Όχι, όχι. <laughs> είπε, θα, θα το πω και μετά. Με <laughs> <κόβες>. Λοιπόν, <laughs> <laughs> είπε στο debate ότι δεν είναι ίδιοι. Έτσι δεν είπε πως το, το είπε. Το έχει πει και άλλες φορές αλλά το είπε και στο debate. Δεν διδί. είναι εντελώ ίδιοι. Δεν είναι ίδιοι όμως, είπε, αλλά σε στρατηγικές, βασικά στρατηγικά ζητήματα. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, είναι ίδιοι σε θέματα πολιτικής όταν έχει την ίδια στρατηγική, είσαι ίδιο. Δεν έχει σημασία πω ο Τσίπρα έχει μαύρα μαλλιά, άλλα δόντια, ο Μητσοτάκη έχει λιγότερα μαλλιά, πιο γκρίζα. Είναι ίδια τα κόμματα αυτά. Διαχειρίζονται το ίδιο. Η αποτελεσματικότητά του είναι σχρή στα βασικά θέματα. Καμία υγεία δεν είχε χώρα 40 χρόνια. Καμία παιδεία δεν είχε. Κανένα πολιτισμό. Τίποτα για του εργαζόμενου. Μόνο ψίχουλα διευκολύνουν τα συμφέροντα που πάνε και έρχονται. Από άρα, δόναρα. συγγνώμη, είναι χαλάρα. οι ίδιοι. Διαφωνώ <laughs> με τον γραμματέα. Το, 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 Κακό το, το είπε. Το έτσι. φέρνει σιγά-σιγά απ' έξω. Ναι, ναι, το, ναι, το ναι, είπαμε ναι, υπονοούμενο. Τον τύπο αυτό το, το, το φαντάζεσαι debate να κάνει αυτή την ερώτηση στον Κουτσούμπα. Γιατί εγώ, λέτε, εγώ εκείνη δεν την δεν ώρα το <laughs> τι πλαστήρα στην Παπάγο το έχω πει και στον αέρα. Θεωρώ ότι είναι <laughs> το πιο ευφιέ σύνθημα διαχρονικό. Έχει μείνει αυτό ακριβώ είναι. Επιπλαστήρα Δολοφονήθηκε, εκτελέστηκε ο Μπελογιάννη και ένα σωρό έσχη, το περίφημο κέντρο σε αυτόν τον τόπο. Και στην πραγματικότητα κάνει πιο ουσιαστική δουλειά στην κοινωνία. Ε, ζημιά, συγγνώμη, στην κοινωνία. Και εγκλωβίζουν ένα κόσμο. Όπω ε, και τα προηγούμενη, την προηγούμενη τετραετία που ζήσαμε, τε 4,5 χρόνια μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ, τη ζημιά υπέστη η αριστερά και το όνομα τη αριστερά συνολικά. Λόγω του ότι αυτοί το έχουν στη μαρκίζα, α πούμε, και θεωρεί ο καθένα να ορίσει να αριστερά. Για να δώσει επιχειρήματα στον Άδωνη και στο κάθε Αδωνοιδές, να λέει ότι αυτή είναι η αριστερά και η, κομ... το λέει, η... Άδωνης... η... η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά. Σεμπερδεύξεμε... Δεν είναι αριστερά. Μετά το ΣΥΡΙΖΑ είχε Τίρα. πει και κατά διάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ: Ξεμπερδεύουμε με την αριστερά για 50 χρόνια. Είχε πει ο Άδωνη ναι. το 19 και με κάθε, λίγο πριν. Και, και λίγο με κάθε πριν. ευκαιρία, βέβαια, κόλλαγε και ένα με τον κομμουνισμό. Κόλλαγε και ένα κομμουνισμό που μπορούσε. σου λέει: Ευκαιρία, δεν βαριέσαι πάμε να τα πιάσουμε όλα μαζί. Θα τα, θα πούμε... Οπότε Άρα αυτή, η λέξη... αυτή πλευρά είναι πιο ύπουλη στην ιστορία διαχρονικά. Ναι, θα, θα... Άρα η λέξη σύγκληση, συγγνώμη Κώστα, είναι ε, ανώδυνη η λέξη σύγκληση που διάλεξες mm. διάλεξε. -hmm. Κατά τη δική μου γνώμη. Mm -hmm. Ναι, ναι, ναι. Ε, τώρα, ε, τώρα, δεν έχω Όχι, θα τον εγκαλέσω. Θα, 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 τον εγκαλέσω. Εγκαλέσω. Εδώ... Εδώ... Είπε... θα, πας Εδώ... να πει τώρα στη Σία την Κωσιόν, γιατί δεν είναι. Δεν θα πάω στη Σία την Κωσιόν. Εδώ εμεί έχουμε τα κουμπάκια, οπότε μπορεί να πει ότι θέλει. Εδώ με έκλεισε πριν. Ο σύντροφο εκεί με έκλεισε. Πάμε λίγο Είναι όργανο του κόμματο. Δεν μπορεί να κάνει. Πάμε να περάσουμε σε κάτι άλλο το οποίο. Του έχει... κόμματο και μη, κύριε Υπουργέ, <laughs> που λέει και ο Γκρέουζας η η πώς λέγεται, του κόμματο. Πρέπει να έχουμε φίλου. Σημάδεψε, σημάδεψε την ελληνική κοινωνία συνολικότερα ε, το έγκλημα στα τέμπη. Θα ήθελα από εσά. Έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνε. Ε, ήταν να γίνουν εκλογέ. Τελικώ μεταφέρθηκαν μετά από όλο αυτό που έγινε, με αυτή την τραγωδία που έγινε. Μην το εργαλειοποιείτε Πώ το ζήσατε. Το εργαλειοποιούν, το εργαλειοποιούν οι συγγενεί των το... θυμάτων. Δεν το εργαλειοποιείτε. Ε, δελείς, δε, αν είναι δυνατόν. Ναι, ναι. Και οι σιδηροδρομικοί. Α το πούμε. Με εννιά νεκρού. Πραγματικά. Οι το εργαλειοποιούν και αυτοί. Όλοι ναι. εργαλειοποιούν κάτι. Ο μόνο που δεν εργαλειοποιεί είναι ο πρωθυπουργό. Και σχολές. ο μόνο που δεν φταίει. Και όλοι οι άλλοι είναι εχθροί των επιλογών. Μα η κοπέλα που δεν έβαλε πλάτη. Που είχε τραυματιστεί την πέτα του. Αυτή φταίει. Ποιο φταίει. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Πραγματικά. Είναι ένα από τα πολύ δύσκολα θέματα πολύ σημαντικά θέματα, ειδικά όταν ακούσα αυτά τα ισχρά. Πώ είδατε τι αντιδράσει που ακολούθησαν. Το πώ το χειρίστηκαν, πώ προσπάθησαν να κρυφτούν, να μα κοροϊδέψουν ακόμα. Πήγαινε ο άλλο με μακέτες να δείξει ότι υπάρχει ε, τηλεδιοίκηση, δέκα φορέ να λένε ότι αυτό είναι τηλεδιοίκηση, ενώ ήταν οι τοπικοί, πώ το λέγανε. Ναι, ναι, ε, 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 μα μπλέξαν ε, μπλέξανε. Μα μπλέξανε Με μπράβου να λένε ε, σταθμάχησε εκεί να μην μιλάνε, σταμάτα, φτάνει. Και να κάνουν επικοινωνιακά σόου Με στο βαγόνι από την πρόεδρο του. Αν την πρόεδρο να πετάει τα λουλούδια. Να ακόμα δεν είχαν μαζέψει του νεκρού και πέταγε λουλούδια μέσα. Σα σκυλάδικο. Και είναι και εγώ δεν ξέρω τι, α πούμε. Ε, που τώρα αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία. Ε, Παραδείγματο, μάλλον Αποστολή, τι, η ιστορία διακόψω... του λουλουδιού στον τόπο. Ναι. Ε, να σε διακόψω ε, να τι, πω κάτι. <laughs> τι χρήση έχει κάνει ο καθένα και πώ το αντιλαμβάνεται το λουλούδι και πώ αποτείουμε τιμή και που έχει ο καθένα το περιβάλλον. Το είχαμε κάνει σε μια αυτό, τηλεοπτική, το το φρένη, φρένη, φρένη. Μια τηλεοπτική σε άλλο στυλ Αλλά ακόμα βλέπω και η πρόεδρο δημοκρατία ακόμα. Όλο αυτό που περιγράφει τώρα Αποστολή συμβαίνει ενώ την ίδια στιγμή εκατομμύρια κόσμο είναι στο δρόμο και. Λέει το σύνθημα, φωνάζει, γράφει ή οι ζωέ μα ή τα κέρδη του. Ναι. Και ταυτόχρονα συμβαίνει αυτό που περιγράφεται ο Αποστόλη, ολη αυτή η κοροϊδία, η υπεκφυγή. Ε, η ουσία τη υπόθεση ήταν μια συγκεκριμένη πολιτική και προσπαθούν να κρύψουν αυτό την ουσία την ίδια στιγμή που ο κόσμο την έχει αντιληφθεί. Πόσο, πόσο ορόσημο μπορεί να είναι αυτό, α πούμε. Μα το θέμα, καταρχά, ήταν πώ θα, θα μειώσουν τη ζημιά για τι εκλογέ. Όπω είπαν οι και οι ίδιοι. Πώ θα μειωθεί όλο το damage, δηλαδή ένα damage control κανένα στην πραγματικότητα. Κατά το, κατά το για ένα κολοτρένο να χάσουμε τι εκλογέ. Ναι, μα... ε, α ε, πούμε. Ναι. Με διάφορου τρόπου. Και αυτό θα γινόταν αν, αν γινόντουσαν οι εκλογέ τότε, αν είχε κάνει. Ε, ε, κατά τύχη, α πούμε, δεν δηλαδή, τι είχε προκηρύξει. Αν τι είχε προκηρύξει τότε και γινόντουσαν κοντά, τι θα συζητάγαμε τώρα. Τι ποσοστό θα πάρει με τσοτάξι, θα ήταν άλλο. Εγώ, εγώ, εγώ πιστεύω ότι εντάξει, ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονό, μα επηρέασε όλου, δεν μπορούσε να ξεφύγει από πουθενά. Στον δρόμο έβλεπε ε, μάτια κλαμμένα στι εκπομπέ παντού. Θυσιά. Φίμιο. Ήταν θυσία. Πά καλά. Την οποία ήταν πρέπει θυσία, να την το Τόλμησε και δεν τράπηκε να βγει να πει τη λέξη θυσία. Δύο-τρει δημοσιογράφοι και πρωθυπουργό τη χώρα να πει θυσία. Ότι θυσιάζουμε τη παιδιά για να έχουμε τρένο καλό. Ποτέ να μην έχουμε. Και ευκαιρία. Που δεν έχουμε δηλαδή. ευκαιρία για να γίνει. Να υπάρξει η επόμενη καλύτερη με. μέρα. Δηλαδή και εκεί η ευκαιρία. Για πολλοί κόσμο πάντω πιστεύω ότι τα νέα παιδιά κυρίω ήταν το πιο γερό μάθημα εισόδου στην πολιτική. Βγήκαν στον δρόμο και με αυτό το σύνθημα τα κέρδη του στι ζωέ μα. Που κυριάρχησε και εξαπλώθηκε αστραπία. Ε, κατάλαβαν ακριβώ το μάνιουαλ τη χώρα. Τι το, γίνεται. Και το διαχρονικό του πράγματο. Ναι, δηλαδή, αυτό, αυτό το έγκλημα ακριβώς. έχει ιστορία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Αυτό και αυτό ακριβώς. ήταν εντυπωσιακό. Ήταν ίσω εμφανιζόταν για πρώτη φορά τόσο μαζικά όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά για πάμε να ακούσουμε λίγο, γιατί μιλάμε για αυτά που λέγανε, αλλά πάμε να ακούσουμε ένα-δύο χαρακτηριστικά. Και πάμε που το ζήτημα αυτό εργαλειοποιείται με τέτοιο τρόπο ε, λίγε μέρε πριν από τι εκλογέ και πιστεύω ότι και ο δικαιολογημένο θυμό των ε, συγγενών των θυμάτων δεν, ε, δεν δικαιολογεί, ε, αν θέλετε, τέτοιου είδου συμπεριφορέ. Πολλά έχουν αλλάξει στον σιρόδρομο. Ένα κομματικό ρουσφέτη, μια παράνομη μετάταξη ενό ανθρώπου ο οποίο δεν είχε ειδίκευση, δεν είχε εκπαίδευση, οδήγησε στο θάνατο 57 ανθρώπου. Λοιπόν, ε, ποιο από τα δύο είναι, είναι πιο ανατριχιαστικό, Δύο φρέσκε ατάκε του ναι. Πρωθυπουργού είναι προχτέ και του Τσίπρα είναι από το debate. Ναι, από το debate. Λοιπόν, ποιο από τα δύο είναι πιο ανατριχιαστικό για σα. Δηλαδή, και πραγματικά έχει έναν. Δηλαδή, υπάρχουν γονεί που έχουν χάσει τα παιδιά του. Άνθρωποι που έχουν χάσει του ανθρώπου του. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργό και λέει ότι εργαλειοποιούν αυτοί οι άνθρωποι αυτό το γεγονό. Απ' τη μία. Και απ' την άλλη, τι έχει, Έχει ένα κομματικό ρουσφέτη, λέει ο Τσίπρα, ο οποίο δεν είχε ειδίκευση και οδήγησε στο θάνατο αυτό 57 άνθρωποι. Αυτό που λέει ο Τσίπρα το έχει πει ο Μητσοτάκη την πρώτη μέρα, ότι φταίει ο Σταθμάρχη. Κατευθείαν. Δηλαδή ο Τσίπρα έρχεται δύο μήνε μετά, που τότε το κατέκρινε με ανακοινώσει του κόμματο κτλ. Και, τα λοιπά, και λέει το ίδιο. Έχει πει και κάτι άλλο ο Τσίπρα προχτέ στη συνέντευξη του Σταύρου Θεοδωράκη, ότι καλώ κάνουμε και πουλήσαμε τον ΟΣΕ. Τελικά. Το, το είπε έτσι κατά λέξη. Ότι το ρωτάει ο Θεοδωράκη σαν καλό τον πουλήσαμε, κάνει μια, τα γνωστά που λέει και στο τέλο καταλήγει καλό τον πουλήσαμε. Και δεν πουλήθηκε άλλη 40 εκατομμύρια. Κακό το λέτε. Το πουλήσαμε παραπάνω, αλλά με το περίστροφο στον κρόταφο και αυτά τα γνωστά τη βλακία που λένε. Ναι. Ε, τη το ιδέα του Μητσοτάκη, εγώ δεν έπεσα από τα σύννεφα. Ό,τι και ένα εννοούσε, γιατί είναι λίγο διφορούμενη αυτή η δήλωση, έχει προηγηθεί η θυσία και έχει προηγηθεί και το βάλε πλάτι. Mm -hmm. Οπότε σε αυτό το θέμα ο Μιτσοτάκη συνεχώ πάει πάνω στου συγγενεί και του το τρίβει στη μούρη. Mm -hmm. Το κάνει συνέχεια. Ε, και συλλε... δεν, είναι μόνο δεν είναι μόνο οι συγγενεί. Δεν είναι μόνο οι συγγενεί. Είμαστε όλοι μα. Αυτό... Εγώ δεν είχα συγγενεί εκεί προφανώ. Αλλά... Δεν με αφορά, Άντως, δεν είναι, είναι θέμα αυτό, όλων. Γιατί προσπαθούν να κάνουν λίγο τριπλίτσα λέγοντα ότι δεν εννοούσε αυτό, εννοούσε κάτι άλλο. Συγγνώμη. Αν εννοούσε την απεργία που γίνεται των σιδηροδρομικών, είναι εργαλειοποίηση. Όχι. Δηλαδή, όταν οι εργαζόμενοι συνδικαλιστέ πριν συμβεί το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ, προειδοποιούσαν με ανακοινώσει. Η παράταξη του ΠΑΜΕ και τα λοιπά, κτλ. Αυτό τι ήταν τότε. Φανταστείτε αν το λένε τώρα ότι είναι εργαλειοποίηση. Φανταστείτε τότε πώ το αντιμετώπιζαν, να. έτσι δεν είναι. Επίση, όταν μετακινήσει εκλογέ τρει μήνε μετά για να ξεχαστεί αυτό, δεν είναι. Η εργαλειοποίηση του δυστυχήματο ή όταν δίνει στου νέου 150 άρια μπα και ξεχαστούν. Αυτό πώς. τι είναι ακριβώ. Είναι από την αντίθετη εργαλειοποίηση. Επίση, τώρα... εγώ είδα στο Twitter δηλώσει συγγενών που λένε ότι οι σιδηροδρομικοί καλώ κάνουν και κάνουν απεργίε γιατί έχουν νεκρού και γίνεται για το καλό. Αν είχαν ακουστεί αυτά που έλεγαν οι άνθρωποι στα τρένα, δεν θα είχαμε νεκρούς τους, τα παιδιά μας και τους συγγενείς μας. Δε, δε, προσπάθησε να το σπάσει αυτό, να πει η, απε, η κακή απεργία των εργαζομένων. Για άλλη μια φορά, 50 χρόνια εγώ θυμάμαι να λένε αυτό το πράγμα, ότι η απεργία γίνεται είναι κακή. Και από την άλλη, οι συγγενείς που δεν πρέπει να νιώθουν, δεν πρέπει να κάνουν σύλλογο και δεν πρέπει να κάνουν και μήνυση. Σε όλου αυτού που έχουν κάνει σε όλου οι συγγενεί και σε αυτού και στου προηγούμενου. Και να μην ξεχνάμε ότι επειδή είναι πρόσφατο, στη μάντρα κάποιοι έλεγαν ανθρώπων έργα με το που έγινε η καταστροφή στη μάντρα από τι πλημμύρε και υπήρξαν νεκροί, κάποιοι πάλι πήγανε να το ρίξουν ναι. στου αφαιρέτε και που χτίσανε, στι γραμματικέ κτλ. Το ΚΚΕ βγήκε από την πρώτη στιγμή και είπε ότι πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα και έβαλε το ζήτημα ότι το έγκλημα αυτό. Έχει αιτία και αυτή είναι το γεγονό ότι σχεδιάζεται όλη αυτή η ιστορία που λέγεται σιδηρόδρομη και όχι μόνο, απλά μιλάμε για το συγκεκριμένο, με τη λογική του ποιο θα κερδίσει και πόσα θα κερδίσει από του επιχειρηματικού μήνε. Μα ρωτά να διαφωνούμε. Ε, Προσπαθήσει... Θε να μα αποδείξει ότι είναι κολλημένο το Κουκουέ για άλλη μια φορά. Ναι, ναι. Αυτό, ναι είναι κολλημένο. Είναι, 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 ναι, ναι, ναι. Όμω, αυτό που βλέπει από την πρώτη στιγμή το, το Κουκουέ, ε, φαντάζεστε να μην υπήρχε, να μην το έλεγε, και να ψάχναμε να βρούμε τώρα εάν υπήρχε ειδίκευση και αν ήταν ρουσφέτη και αν ήταν εργαλειοποίηση. Θέλω να πω πόσο σημάδεψε αυτή η παρέμβαση εκείνη τη στιγμή για όλο αυτό που συζητάμε στη συνέχεια. Και πριν, ο Κατσότης στη Βουλή, από 10 Γενάρη, νομίζω, είχε διαβάσει την επιστολή των εργαζομένων στα τρένα. Τελειά. Την έχουμε μεταδώσει πολλέ φορέ και έχει γίνει και βιντεάκι κτλ. Και έλεγε αυτά ακριβώ στη Βουλή, μέσα στα πρακτικά τη Βουλή, είναι καταγεγραμμένα τα αιτήματα. Και έλεγε, θα έχουμε δυστύχημα, όλο αυτό που ξέρουμε. Ναι, 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 ναι. Άρα από πριν έχει γίνει και πολυ... γιατί έχει μια γύρωση στο κουκουέ με συνδικαλιστικού φορεί, δεν του αντιμετωπίζει ω παρήσακτου, ω κάτι Όπω το αντιμετωπίζουν όλοι, όλα τα κόμματα και τα προοδευτικά υποτίθεται. Η αναγκαία ακούει μόνο. Δεν ακούει αν ένα σωματίο εργαζομένων βγάλει μια ανακοίνωση. Δεν Με ακούει, δε μετωπίζουν... είναι, δεν είναι, είναι, ναι. είναι. Μα γι' αυτό, μα αυτό είναι το σωστό. Έτσι πρέπει να γίνει. δεν το λειτουργεί στη λογική των καναλιών ότι δεν πουλάει αυτό, άστο δεν το βάζουμε. Παραδείγματο χάρη. ή ενό πρωθυπουργού γιατί δεν συμφέρει. Γιατί Οπότε και πολύ οι απεργίε που κάνουν οι άνθρωποι δεν έχει μειωθεί την επόμενη μέρα το ρίσκο τη ζωή του. Πηγαίνω να έρχονται τα τρένα καθημερινά ακριβώς, πάνω κάτω. Ακριβώς, τι έχει ακριβώς. αλλάξει από τότε μέχρι τώρα, Γιατί έχει Δηλαδή πέντε κοροϊδίε του Γεραπετρίτη. Τι? Και τώρα έχει αλλάξει κάτι. Αυτό λέω ναι. που κάνουν τι απεργίε. Δηλαδή πέντε κοροϊδίε του Γεραπετρίτη. Ότι τα είχα με δύο φανάρια και βλέπουμε 8 χιλιόμετρα, είτε πέντε είτε που μα κοροϊδεύουν, άλλαξε κάτι. Το ίδιο ρίσκο είναι. Δεν έτυχε να ξαναγίνει αυτέ τι μέρε κάτι Έτσι. ή από εδώ και πέρα. Το να πω έτσι, που δεσμεύτηκε. Μα κορυδεύει ότι γιατί... το Σεπτέμβρη θα είναι και έτοιμο, α πούμε. Το σεπτέμβριο θα μπούμε όλοι στο τρένο. Μα έτσι λέει η Αποστολή. Θα πει ο να πάει στη Θεσσαλονίκη. Δεν, δεν, αυτό που, για το οποίο συζητάνε πάντω, επειδή ένα κόσμο. Εμένα με έχει ρωτήσει πολλέ φορέ κόσμο ε, για το θέμα τη τηλεδιοίκηση. Αυτό που λένε είναι και αυτό ψευδέ. Με την έννοια ότι δεν είναι τηλεδιοίκηση. Είναι ένα σύστημα αυτόματου φρεναρίσματο ναι, 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 του τρένου. Τηλεδιοίκηση είναι άλλο πράγμα. Δεν μιλάνε για. χρησιμοποιούν τον όρο τηλεδιοίκηση, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό. Έτσι και χρησιμοποιούν διάφορου όρου για να μπερδευτούμε στου όρου και να μην βγει η ουσία προ τα έξω. Πάμε λίγο τώρα, ε, γιατί εντάξει, έχουμε γιορτή τη Δημοκρατία, το λένε αυτό. Ε, ναι. Εκλογέ, γιορτή Δημοκρατία. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ε, είναι ωραία γιορτή, ειδικά όταν έχει καλεσμένο στο μαγαζί σου, στην επιχείρησή σου τον Άδωνη mm. και πα στου εργαζόμενου και του λε μάγκε, προσέξτε τι θα ψηφίσει. Αυτό ωραίο ασφαλιστή. Τι ωραία και... γιορτή τη Δημοκρατία. Ναι, είναι πολύ ωραία αυτό, Για πε. Εμένα yeah. μου άρεσε πολύ. Δεν <G Solic> ξέρω ε οι ακροάτε αν καταλαβαίνουν ή αν θυμούνται. Είναι ένα ιδιοκτήτη αρχηγό ασφαλιστική. Έχει δι τον Άδωνη δί δίπλα και είναι οι εργαζόμενοι εκεί και του λέει κομμένα αυτά που ξέρετε, τα επαναστατικά. Εδώ ψηφίζουμε να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Δηλαδή είναι δημοκρατία. Μέχρι και ο ίδιο Άδωνη δίπλα λέει μπορούν yeah. να ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Αλλά όμω αυτό που είδαμε εκεί, επειδή είμαστε στον ιδιωτικό τομέα κάτι αιώνε, γίνεται πάντα, παντού, τόσο μα και ακόμη χειρότερα γίνεται και για μικρότερα θέματα, όχι μόνο για τι εκλογέ. Για την καθημερινή ζωή με στην επιχείρηση. Δεξάν για έχετε... την απεργία ή για οτιδήποτε. Και για να κόβονται Βέβαια. από νωρί οποιασδήποτε διαθέσει. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να το δείτε, αλλά ο 902.gr βγάζει θέμα με έγγραφο από μία ομοσπονδία, αν δεν κάνω λάθο, από Ομοσπονδίε Φροντιστηρίων που δίνουν κατάλογο με ποιον βουλευτή ποιου κόμματο πρέπει να ψηφίσουμε, mm. γιατί αυτοί μα βοήθησαν. Σωστό. Είναι και αυτό ένα μέρο, ένα σε, happening σε στο πάρτι στη γιορτή τη Δημοκρατία. Πολύ ωραίο. Ωραίο happening στη γιορτή τη Δημοκρατία. Η αστική δημοκρατία έχει, ε, ε, λειτουργεί τον κανονικά. Σε κάποιου τρόπου. Της. Λειτουργεί. Της. Δηλαδή σου λένε ότι στη Σοβιετική Ένωση δεν γινόντουσαν εκλογέ. Στην Κούβα δεν γίνονται εκλογέ. Ωραία. Εδώ γίνονται. Α δεχτούμε ότι ισχύουν. Που γινόντουσαν, αλλά φεύγουμε. Εδώ γίνονται εκλογέ. Ποιοι βγαίνουν, οι ίδιοι, και όσοι έχουν υποστήριξη. Γίνονται, με αυτό λέω αυτό. Ο τρόπο είναι. Ποιοι βουλευτέ βγαίνουν, τι κανάλια έχουν μέσα στα κανάλια για να βγούνε, πώ του ψηφίζει, τι ανταλλάγματα δίνουν, αυτό είναι αστική δημοκρατία. Έχει σχέση με το θεωρητικό πλαίσιο που λέει αποφασίζει ο λαό ο κυρίαρχο, δηλαδή μεθαύριο θα ψηφίσει ο κυρίαρχο λαό, με τι κριτήρια και με τι κίνητρα. Αυτό είναι ξέρει είναι... ακριβώς ακριβώ τι γίνεται. Μα και δεν πρέπει να ξέρει. Όταν ψήφισε το 19 ήξερε. Μα το ξέρω ότι δεν πρέπει. Είναι προφανώς. βιαστική δημοκρατία, όχι αστική. Βιαστική για, να... για την κουτάλα. Πετάω και ένα λογοπαίγνιο έτσι για να ναι, πιάσω και ένα κοινό, ναι. λίγο πιο χαλαρό κοινό. Να συνεχίσω το λογοπαίγνιο <laughs> γιατί το είδε λίγο μαζί του και μπαίνω στο κλίμα. Εκβιαστική. Να το. Είδε, το φέραμε. <laughs> Κινδυνεύει. Λοιπόν, <laughs> έτσι ξεκινάνε όλοι. Πολλά εκβιαστικά διλήμματα. Λοιπόν, υπάρχουν όμω και ορισμένε ομορφιέ στην προεκλογική περίοδο και επειδή ξέρουμε ότι σα αρέσουν τα, τα ηχητικά μοντάζε, δηλαδή να, να δένετε διαφορετικέ φράσει σε μια νέα πρόταση, βέβαια να πω την αμαρτία μου πολλέ φορέ είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτό κάναμε. Η διασκευασμένη μοντάζμα, δήλωση. Ο στόχο αυτό. Όπω ακούγεται στην ελληνοφρένεια. Αυτό είναι, εντάξει, είναι άλλο καπέλο. Θα σα βάλουμε λοιπόν ένα τεστ. Θα ακούσουμε δύο-τρία ηχητικά, Είναι όλα από προεκλογικά πάνελ. Και θέλουμε με βάση τη δική σα εμπειρία σε αυτό το κοψεράψε να μα πείτε αν είναι μοντάζ ή όχι. Και βέβαια θέλουμε και ένα σχολιασμό σε κάθε απόσπασμα. Πάμε. Ναι, ναι βέβαια. Πάμε να ακούσουμε. Είπατε μόνο με προοδευτικές δυνάμεις θα συνεργαστείτε. Προοδευτικέ δυνάμεις. Προοδευτικές... Με τον κύριο Βελόπουλο δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε. Αν ο κύριος Βελόπουλος θεωρεί τον εαυτό του προοδευτική δύναμη και συμφωνήσουμε στα βασικά σημεία στο στόχο μας, στη μετεκλογική συνεργασία, όλα τα συζητάμε. Μας είναι ένα Ιριζέο, δεν είναι. Ποιο. Δεν θυμάμαι τον, νομίζω από Θεσσαλονίκη Πανό. Μ' αρέσει που είσαι τόσο σίγουρο ότι είναι Ιριζέο. Γιατί. Γιατί λέει συνεργασία με το Βελόπουλο. Γιατί είναι ελαστικά κριτήρια. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Με όλου. Μπράβο, Θεσσαλονικιώ δεν είναι. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει αυτό. Ότι πάω με όλου. Εδώ πήγε, με τη Μεγάλο μου, με την κουντούρα, με τον Καμένο Ποιο άλλο είχε εκεί. Παπα Χριστόπουλο. Τον Παπα Κάτι ακροδεξιά πολυφάδια που ήταν μαζί με τον Γκαμένο. Τίποτα. Τον δεν άλλο υπάρχει καμένο. όριο. Τον άλλο, καμένο. Το πιο. Τον άλλο καμένο. Άλλο... Τον... Τον <laughs> τον άλλο καμένο. <laughs> Θέλω να πω, άρα, <laughs> όταν ακού ότι ναι, ε, αν χρειαστεί, βγήκε ο Ζουράρη και λέει ναι, θα κάνουμε και με τον Βελόπλο. Συνέχισε αυτή τη δήλωση του Αραχοβίτη. Αφού κάναμε με τον Καμένο, γιατί όχι. Οκ. Okay. Μα το λογικό το δεν ακούω, είναι. Αλλά σαν κριτική φαντάζομαι το λέει ο Ζουράρη. Όταν έχει πει δεν θα φέρω μνημόνιο και φέρνει μνημόνιο, από εκεί και πέρα δικαιολογούνται όλα. Όλα όμω. Και με το Βασιλιά να πα. Γιατί θα το πακετάρει ότι ήταν ο Βασιλιά. Και το ακόμα καλύτερο είναι ότι επιμένει τώρα ότι αν κυβερνήσει δεν θα έχει μνημόνιο. Oh, ναι, ναι εντάξει. Ξέρω, ξέρω, ότι είσαι Εδώ βέστητος. επέμενε ότι μα έβγαλε, στην προηγούμενη θητεία από το μνημόνιο. ότι έχει φύγει το από ένα, 3 μνημόνιο ή 350 εφαρμοστικοί νόμοι, έχει καταργηθεί μισό. Από κάποιον, από αυτού που μα βγάλανε το μνημόνιο. Και υπάρχουν και τα προαπαιτούμενα. Και είναι και η Ευρώπη, το... δεν είναι. Τα Αυτό μία. είναι το μπράβο, μνημόνιο. Μπράβο. Το καλύτερο μνημόνιο είναι. Έτσι. Που όλοι Πα... σκίζονται να μείνουμε μέσα και να μην φύγουμε. Και ο Βαρουφάκη θέλει να κάνει επανάσταση. Ε, όχι εκτό Ευρώπη. σε καμία περίπτωση. Πώ θα το κάνει τότε, την, την οποια ρήξη. Ναι, ναι. Πώς. Πάμε, πάμε, να, πάμε να ακούσουμε το δεύτερο. Πάμε. Δηλαδή, ο, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει επαναστατική γυμναστική κάθε λίγο και λιγάκι μη ψηφίζοντα τα Ραφάλ, μη ψηφίζοντα ε, τι συμφωνίε και κάτι τέτοια. Επί τη όμω, όταν κάνει σοβαρή συζήτηση μαζί τους, ε, επί των στρατηγικών επιλογών τη χώρας, δεν υπάρχουν διαφορέ. Λοιπόν, αποστόλη. Μοντά δεν είναι. Ναι, δεν είναι. Σωστός. Δεν είναι. Ε, αν και θα μπάζει λίγο η απάκα, κάνει σοβαρή συζήτηση μαζί του. <laughs> εκεί θα μπορούσε <laughs> να ψιλιαστώ, θα μπορούσε να είναι. Εγώ αυτό είχα. <laughs> όταν το ακούω την τώρα Μπακογιάννη προφανώ, ήθελα να ξέρω τι θα πει σοβαρή συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, ναι, δεν είναι μοντάζ, ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ε, το έχει πει και η Πόπη βέβαια. Η Τσαπανίδα αυτό, δεν το έχει πει μόνο η Ντόρα. Και ο Βενιζέλο. Και ο Εβάγγελο Βενιζέλο. Κοιτάξτε, ο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλο, όχι μόνο το είπε, το απογείωσε γιατί. Είπε ότι επειδή συμβαίνει αυτό πρέπει να ανεβαίνουν οι τόνοι και σε κάποια άλλα ζητήματα. Λίγο πιο χαρά, ναι, χαλαρά για να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Είναι ζέλο και ήρθε στη λογική. Αποκαλυπτικό. Ναι, καλά έκανε και ήρθε. Όταν ήταν αυτό ο αρχηγό του Πασόκου, δεν έλεγε κάτι τέτοιο ότι μα το λέει. Ναι, αλλά δεν τον ρώτησε ο Τσίπρα αυτόν για τον πλαστήρα και τον παπάγο. Ναι. Το Βενιζέλο. Ναι, εντάξει, <laughs> 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 δεν βρεθήκανε για να τον ρωτήσει <laughs> προφανώ. Βέβαια σε αυτού δεν, δεν, κάνει τόσο μεγάλο κακό μια, μια, μια τέτοια δήλωση. Για το, ότι είστε ίδιοι με το ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι τέτοια υπόπιο όταν το παραδέχτηκε η Τσαπανίδου είναι το θέμα. Γιατί αυτοί υποτίθεται θέλουν να διαφοροποιηθούν. Οι άλλοι λένε είμαστε το σύστημα. Εκεί είστε και εσεί το σύστημα. Οι άλλοι λένε ότι δεν είμαστε το σύστημα, είμαστε ένα άλλο σύστημα. Μα mm -hmm. αν κάποιο σε αυτά τα δύο κόμματα που κυβερνούν θέλει να είναι στοιχειοδό σοβαρό, δεν μπορεί να μην το παραδεχτεί ότι είναι οι ίδιοι. Στι βασικέ επιλογέ υπάρχει διαφορά. Εδώ κορυδευόμασταν τόσα χρόνια δεν είναι Εδώ το Πασόκ. Τσίπρας... Δημοκρατία οι ίδιοι και ξαφνικά το ανακαλύψαμε και έχασε το Πασόκ όταν συγκυβέρνησαν. Ενώ πριν που ήταν ναι, ο ένας, η συνέχεια του άλλου. Μα προφανώ Ευρώπη. Το, ο Τσίπρα, για παράδειγμα, για, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, είπε ότι το τείχο θα το κρατήσει. Που μέχρι πριν λίγο καιρό υπήρχε μια αμφισημία για το τείχο. Το φράχτη. Ναι, το, το φράχτη. Ναι, ναι. Συγγνώμη, το φράχτη. Ε, ναι, ναι, οκ. για το Χάρβαρτ, τον ρώτησε ο Θοδωράκη προχθέ και λέει: αν είναι σαν το Χάρβαρτ, να το συζητήσουμε. Α, ιδιωτικό, ιδιωτικό, επειδή το Harvard δεν είναι ακριβώς ιδιωτικό και θέλω να πω και δεν λέω στα βασικά, Ευρώπη, ΝΑΤΟ, οικονομική πολιτική, δείκτες, τράπεζες που είναι το, 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 τέμ της οικονομίας της συγκεκριμένης, δάνεια, σπίτια, σπίτια. Ποιο θα έφερε. Οπότε η Ντόρα επειδή είναι λίγο πιο σοβαρή από όλου του άλλου, ο Ραχοβίτς μάλλον από Χαζομάρα, παραδέχονται ότι ναι αυτό, αυτό είμαστε. Και θα ψάξουμε να βρούμε, δεν είναι πολύ δύσκολο, είναι η αλήθεια, αλλά μπορεί να μα θυμίσει πράγματα. Με ποιον κατεβαίνουν σε αυτέ τι εκλογέ οι εξή. Καταρχά, Ραγκούση. Ε, καλά, με ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ξέρουμε. Τι ναι. πορεία είχε. Ναι, να... θυμόμαστε. Γιατί, τι θυμάσαι. Πασόκ, τι Πασόκ. θυμάμαι. Είχε πριν το Πασόκ, κάτι που δεν ξέρουμε. Λοιπόν. Κουκουέτανε. Λοιπόν, <laughs> σίγουρα. Ε, ό,τι μυρίζει, σε τέτοια <laughs> σύνδεση. <σίγουρα. laughs> ε, <laughs> το, το το ναι, Πέρασε ναι. ναι. ο Βελόπουλο. Πασόκ. 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 Παλιό Πασόκ. Παλιό Πασόκ Παλιό Πασόκ. Μετά διάβασε επιστολέ σε και γύρισε. Λαό ναι, κυβέρνηση, ναι. μνημόνια. Ναι, 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 ναι θυμόμαστε. Εμεί τα λέμε. Ο δεν το αναφέρουμε, τώρα το θεωρούμε αυτό εννοείται. Θα θυμόμαστε μια χαρά. Με το τον δεν έχουμε χάσει κάτι. Το Νέα δημοκρατία ολοβέρδο. ακόμα. Νέα δημοκρατία, νέα νέα δημοκρατία, νέα δημοκρατία είναι ο Ολοβέρντο. Λοιπόν, εκπληκτικό μπίστη. Ο μπίστη είναι ό,τι καλύτερο. Ο μπίστη ξέρει τι, εγώ το συμπονώ. Γιατί ανά έξι μήνε κάθε και σκέφτεται ποιο κόμμα μπορεί αυτό. Και όποτε πάει δεν βγαίνει ποτέ. Δεν έχει βγει ποτέ τον όρισε μόνο η μύτη. Για κάποιο καιρό, αφού δεν έβγαινε με τίποτα, ο, 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 έλα υπουργό να γίνει, Τον είχε κάνει υπουργό. Ναι, 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 ναι. Και τώρα έχει κεντράρει στο ΣΥΡΙΖΑ δω, τα τελευταία χρόνια. Και το υποστηρίζει με όπου πάει, με φανατισμό. Λοιπόν. Όλοι αυτοί οι γυρολόγοι είναι θλιβεροί και ταυτόχρονα άκρο διασκεδαστικοί για μα. Αλλά κυρίω είναι θλιβεροί. Η Αποστολή να Αντώναρο, αλλά Αντώναρος. δεν ανέλησε. Αντώναρος. 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 Αντώναρο. το καταλήξαμε. Φαινόταν έτσι. Είναι το φιλέρ τη καραμαλική δεξιά με το ΣΥΡΙΖΑ που ελόχευε όλα αυτά τα χρόνια και τώρα προσωποποιήθηκε με τον Αντώναρο και είναι η προοδευτική αριστερά που περιμένουμε να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πρόσεξε σκάει σήμερα και με παρέμβαση Σπιλιατόπουλος για την προοδευτική διαγευματικότητα. Και, και πριν μέρες χειράζεται. Και μιλήσει για τον καπιταλισμό. Το έχουμε παίξει στην εκπομπή ο Α, δεν το παρακολούθησα. Έχει πει ότι ο καπιταλισμό είναι ακραίος και οξύνει τα πνεύματα για τον καπιταλισμό. Όχι για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Σε πληροφορώ ότι έχει σήμερα. Είπε αν, ότι... αν σου δίνα το κείμενο, θα έλεγε ότι είναι από εδώ μέσα το κείμενο. Α, ναι. Κάπου έχει βγει από κάποιο παράθυρο. Θα ψάξω να Τέτοιο το βρω. κείμενο. Αλλά την έχουμε τη δήλωση να στείλουμε. Σήμερα, εγώ διάβασα ότι έκανε παρέμβαση λέγοντα ότι δεν πρέπει να πετάμε στα σκουπίδια την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ γενικώ. Mm. Οπότε έχει το, ναι. το ενδιαφέρον. Ε, αλλάζει δύο. τα πάντα αυτό όμω τώρα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Εδώ πρέπει να διακόψουμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε εκτακτό θέμα. Ναι, μπορεί να διακόψουμε λίγο. Η παρέμβαση του αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Κοίταξε, μπορεί να διακόψουμε λίγο όταν θα πρέπει να μεταφέρουμε μια πολύ σοβαρή μαρτυρία προ το τέλο από έναν άνθρωπο ναι. ηλικιωμένο. Λοιπόν, ναι. Καλύτερο προεκλογικό σποτάκι. Α, oh, κάτσε να σκεφτούμε. Mm, κάτω... Βλέπω κάτι καμένα εγώ με στην Πάρτε στη το χρόνο, χρόνο, χρόνο σα. Καλά, δεν τα έχουμε σας. δει όλα. Έχουμε και μοντάζ. Δεν τα έχουμε δει όλα τα προεκλογικά σποτάκια. Είναι η αλήθεια. Εμένα μου αρέσουν κάποια που βλέπουμε στη νύχτα εκεί από κάτι ανθίπο δεύτερα κόμματα που είναι. Ένα γριμ, σε ένα green box ήταν δύο που κάναν του ηθοποιού και καλά. Από ένα ψεκασμένο κόμμα. Δεν θυμάμαι καν λέγεται. Από αυτό που δεν θα δουν και την ψήφο του. Ε, τα οποία φτιάχνουν διάφορα σκετσάκια τάχα ενδιαφέροντα. Τα οποία είναι ωραία ότι πρέπει να χάζω ξενύχτη. Αλλά σποτ δεν το λε. Σίγουρα δεν ήταν ε... Netflix, ήταν σποτάκι, έτσι. Ναι, αυτό ναι, ναι, ρίξε. όχι. Ήταν, ήταν στα, ελληνικά. Ήταν στα και ελληνικά και δεν ήταν και το μαέστρο, δεν υπάρχει αλλιώ. δεν υπάρχει και αυτό. Του Βελόπουλου έχουν πλάκα λίγο που παίρνουν αποσπάσματα και αυτά κάνουν μια αρπαχτή με το μοντάζ και τα λοιπά. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Όχι, παλι... κάτι ιδιαίτερο. Παλιότερα είχε πιο λαϊκά, πιο ωραία. Δηλαδή Νομίζω στι επόμενε θα πειράζαμε. Μένα θα μου αρέσει το στυλ που βλέπω και και Τσίπρα φλουτάρουν και την κάμερα, θολόκα, ένα φω πίσω, ένα καφέ έπιπλο ένα σύνθετο, μια βιβλιοθήκη. Έχει και ο Κυριάκο τέτοιο και ο Τσίπρας. Και καλά, μαξί μου προσωμείωση. Και μιλάνε με, με, χαμηλή φωνή ότι τώρα η χώρα, ο λαό, ένα μικρό λαό. Όπω μου δημοκρατία... μιλάει ο Αδουλάκης το μόνιμο. Ναι, πούμε, ναι, συγκέντρωση ναι, ναι, μεγάλη. Και μετά πέφτει η μουσική και δυναμώνει, φωτίζεται το. Εντάξει. Ε, 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 ίδιο, άνθρωπο έχει που του τα φτιάχνει. Λευκά που κάμισα πάντα γιατί είναι ναι, 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 πάντα. Ναι, όλα αυτά τα, τα, γνωστά. ένα ε, φως φω α... πίσω στο τζίπρα, ένα φω Σο... γραφείου. Σωτήρια που δεν δεν έχουν δει κανένα σποτάκι του κουκουέ. Έτσι. Τα έχω δει όλα. αλλά δεν <laughs> ήθελα να <laughs> αγώ... Μονοτονία. Εντάξει, ένα <laughs> <αρέσει>. ένα πιασμένο <laughs> χέρι με μια γροθιά πάνω να μην είσαι μα καλή. πράγμα. και ένα πανό από εδώ και. Α Ένα πίσω. Ξέρει ποιο μου άρεσε πιο πολύ από όλα τα σποτάκια του κουκουέ. Δεν ξέρω αν τα έχω όλα, αλλά αυτό που ξεκινάει έτσι Πώ το είπα εγώ, ναι. που το έχετε δει. Το χθε ναι. ναι. Εγώ το χθε. Ξεκινάει έτσι, είναι ένα γιάπη με μουσική κανονικά και χρησιμοποιεί αυτά τα κλισέ, τι λέξει. Και ξαφνικά αλλάζει και λέει: Εμεί δεν θα σα πούμε αυτά, θα σα πούμε τα άλλα. Και δείχνει εκεί που το φτιάχνουν. Αυτό είναι ωραίο. Πολύ πάρα ωραία. πολύ, πολύ για κουκουέ. Παρα αυτό πολύ το σποτάκι. Ωραία. Να πάμε λίγο φοιτητικέ εκλογέ ψήφο νέων. ναι ναι. Για πε. Ε, πήγαμε. Είχαμε τι φοιτητικέ εκλογέ, είχαμε αποτέλεσμα. Ναι, ναι, <σταξέρω>, τα ξέρω. Αποτέλεσμα για ποιου τώρα, γιατί ο καθένα έχει δικά του. Η ΔΑΠΚΙ νίκησε ε, κατά τη ΔΑΠ. Ε, εντάξει, κατά τη ΔΑΠ νίκησε. Πώ έχει είχε... πώς πάρει το πρωτάθλημα Λουτσέσκου το 2018. Λοιπόν... <σταξέρω> 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 Λίγα πράγματα δημιουργούν και γεννούν αισιοδοξία σε αυτόν τον τόπο. Τέσσερα-πέντε δηλαδή, από τα οποία φτάνει να καταναλώσουμε όλοι και να νιώσουμε διαφορετικά. Ένα από αυτά είναι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών. Πολύ περισσότερο φέτο που ψήφισαν, νομίζω, 10.000 παραπάνω φοιτητέ. Το ένα τρίτο από αυτού του πήρε η πανσπονταστική τρεις-τέσσερις χιλιάδες και ξαναβγήκε πρώτη δύναμη. Ε, νομίζω δείχνει πάρα πολλά και τα τέμπη βοήθησαν σε αυτήν την ε, ορίμανση των νέων το να σκεφτούν αλλιώ, να συνειδητοποιήσουν πολύ νωρί από τα 18 πράγματα που μπορούν να του έπαιρνε καιρό. Μπορεί. Έχει περάσει ο καιρό τη ΔΑΠ, των πάρτι, υπάρχουν και αυτά, υπάρχει μια νεολαία που πάντα είναι σάπια και θα σαπίζει μέσα σε όλα αυτά. Και γύρω από αυτή την αισθητική. Και πάντα. γύρω από αυτή την ναι, αισθητική είναι τα πάντα σε αυτέ τι καταστάσει. Αλλά νομίζω ένα από τα αισιόδοξα πράγματα είναι η ψήφο των νέων, η στάση των νέων και η συμπεριφορά του γενικότερα. Για μένα σημαντικό είναι σε σχέση με αυτά που λέγαμε και νωρίτερα με τα συνθήματα που κατέβηκαν κάτω στα και τα λοιπά Είναι αυτή την εμπειρία και αυτό το, το βάπτισμα του πυρός α πούμε, σε αυτέ τι ε, δύσκολε συνθήκε που πήραν αυτοί οι ναι, τι το κάνουν. Mm -hmm. Γιατί. Ζήσαμε την κρατική δολοφονία Γρηγορόπουλου, την παρακρατική φύσα, την κρατική τώρα 57, και ξεχνάω και πολλού άλλου, μάλλον δεν ξεχνάω, δεν αναφέρω για την οικονομία τη συζήτηση. Και πολλών άλλων, τι το κάνουν όλο αυτό. Ε, Στι φοιτητικέ εκλογέ, φάνηκε ότι κάπου πήγε. Αυτή η εμπειρία, αυτό, αυτό το συνέστημα που βγήκε. Ε, τώρα εκλογέ έρχονται. Κυριακή κοντιγιωρτή που λέμε. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο σε ακόμα πιο δύσκολο. Εμένα, συγγνώμη, δεν μου φτάνουν μόνο οι εκλογέ. Πολύ καλά κάνουν τα παιδιά. Δεν λέω, και μπάβο, οι εκλογέ τώρα είναι τους. αυτό. Ναι, 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 ναι. Αλλά και καθημερινά, όχι, όχι. έξω στου δρόμου, στα κινήματα και στι διεκδικήσει, ναι, ναι, για όχι. να μάθουν ότι στην πραγματικότητα, δεν πρέπει... δηλαδή, πριν φτάσουμε να διεκδικούμε κυριολεκτικά τι ζωέ μα. Ούτε ναι. αυτό μου φτάνει εμένα. Εγώ θέλω μέσα μέσα να σου πω. πω. Προφανώ, καλά κάναν και ψήφισαν στι σχολέ του. Καλά κάνουν και θα ψηφίσουν ό,τι ψηφίσουν τώρα. Αν δεν. Γιατί το να πα σε μια συγκέντρωση, σωματικά πα, είναι και η παρέα, θα πα. Έχουν πάει και έχουν φύγει μετά είναι τα 25. Καλά, λόγια, να να, να συνειδητοποιήσουν ότι σκοτώνει όλο αυτό. Σκοτώνει. Και δεν είναι μόνο τα τέμπη που σκοτώνει, γιατί σκότωσε το κέρδο. Υπάρχει λόγο και δολοφόνο από πίσω, καθαρό. Γιατί λέγαμε παλιά στο Αντάρτικο ήταν απέναντι ο Γερμανό και τον βλέπαμε. Και τώρα τον βλέπουμε τώρα έχει πρόσωπο. Σκοτώνει ο εργοδότη μέσα στην εταιρεία που λέει θα ψηφίσετε αυτό που σα λέω εγώ και τέλο. Δεν είναι σκότωμα καθημερινό αυτό. Ναι, ναι, Πηγαίνεις Πηγαίνει στη δουλειά και δεν ξέρει τι να σκεφτεί και κοιτά πώ σε κοιτάει ο άλλο. Άρα αυτό να συνειδητοποιήσουν, αυτό συνοδεύεται με αισθητική στην καθημερινότητα, με, με επιλογέ. Τι βιβλίο θα διαβάσω, τι θα φάω, πού θα πάω να διασκεδάσω, πώ θα αντιθώ, πώ θα σκέφτομαι. Όχι βλέπω τον Πακιστάνο και τον βρίζω στο, στο φανάρι. Είναι ένα πλέγμα καταστάσεων, το μυαλό είναι και να σου πω μην ψηφίσεις και ποτέ. Άλλαξε το μυαλό και αν αλλάξει το μυαλό μόνο αυτό θα ψηφίσεις. Άρα εσείς το λέτε και μόνο θα βγεις στην κινητοποίηση, δεν θα κάνεις κάτι άλλο. Αν σκεφτεί διαφορετικά. Κοίτα τώρα πώ θα απασφαλίσει εντελώ. Ναι, τώρα είμαι ασφαλισμένο. Πώ νιώθει να σε αποκαλούν πρόβατο. Εμένα, αυτό είναι το, το θέμα που μου ανεβάζει το θέμα στο κεφάλι. σε άκουσα γι' αυτό. Είναι <laughs> η πιο <εσχρή laughs> δήλωση του Τσίπρα που για όσου δεν την έχουν ακούσει, αν και δεν νομίζω, είπε προχτέ ότι οι ψηφοφόροι του Κουκουέ. Ότι χρησιμοποίησε τσοπάνις, και που τη λέξη κομμουνιστέ, ναι, επειδή είναι τσοπάνη, για να μην, μην την κλίτσα συνέχεια. Κατά το ναι, ναι, δεν είναι πρόβο. πρόβατα. Άρα δεν θα ψηφίσουν αυτό που λέει η ηγεσία. Τι λέει η ηγεσία, ότι δεν συνεργαζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν, είναι πρόβατα και θα απελευθερωθούν. Όσοι δηλαδή ψηφίσουν, ψηφίσουμε, είμαστε πρόβατα. Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό, αυτό είπε τώρα. Επειδή εγώ συμφωνώ και επαυξάνω, μην τολμήσει να συνεργαστεί. Πώ να σου πω, δηλαδή θα, θα, σπά, θα, σπά, θα, έρθω εδώ στο κτίριο απ' έξω. Προχθέ είπα δεν θα ψηφίζω. Θα έρθω στο κτίριο και θα σπάω είναι τα τζάμια. Κουτσουμπότερο του κουτσουμπέου. Ναι, για το συγκεκριμένο. Ναι. Για το συγκεκριμένο. Τι να, να ψηφίσει μια κοροϊδία. Αυτό υποτιμάει την νοημοσύνη μου. Να λέει είμαι αριστερό, καταθέτω λουλούδια στην Κεσαριανή και φέρνω το μνημόνιο τη Μέρκελ. Τι είναι αυτό, πω, πω, στη λογική μα, φύγει από κόμματα. Πώ θα τον έλεγε αυτόν τον τύπο, θα τον έκανε παρέα, ε, 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 κόψα, θα τον διάλεγε ποτέ, τύριε, ποτέ θα τον διάλεγες ποτέ για, για κάτι, γιατί, για να σου ρυθμίσει τη ζωή, να πάρει τη ζωή πάνω σου και να την πάει παραπέρα και έκανε αυτό που έκανε. Μα Η λέξη όλοι, προδότηση εσύ. είναι ελάχιστη. Πολλέ λέξει μου έρχονται αλλά σέβομαι το, εδώ το όλο το υπόλοιπο. Άρα το πρόβατο που είπε, ε, τα είπα και προχτές δεν μπορώ να τα επαναλάβω, δεν ε, τα είπαμε εκεί όπως μου βγήκανε, είναι από τις πιο χιδές φράσεις που έχουν ακουστεί για ψηφοφόρους του ΚΚΕ, οι οποίοι είναι οι πιο συνεσταλμένοι, οι πιο συγκροτημένοι, οι πιο μελετημένοι και είναι και άνθρωποι που θα βγουν και στο δρόμο, θα κατέβουν για όλους μας γιατί δεν κατεβαίνουν όλοι στον δρόμο, για του γνωστού λόγου, δουλειά και τα υπόλοιπα. Είναι οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν τι ακριβώ γίνεται και με μια μετριοφροσύνη συμμετέχουν, πάνε, βγάζουν το φίδι από την τρύπα, του χρησιμοποιούν όλοι, του λένε και γραφικού και μονολυθικού, και ξεπλένουν όπως πάντα έκανε το κίνημα σε αυτή τη χώρα τις αμαρτίες και τις βρωμιές όλων αυτών που κυβερνάνε. Γιατί και ο Τσίπρας τώρα επικαλείται την αντίσταση πήγε στο άγαλμα του Βελουχιώτη και μίλησε στη Λαμία διάλεξε το άγαλμα του Βελουχιώτη που τι. Ήρεμισε, Η Ήρεμος δεν μπορεί, έτυξη, τον είμαι έτσι, γιατί τον αρέθησε. Είμαι ήρεμο την Απόλυτα ήρεμο. <laughs> δεν <ξέρεμος>. απόλυτα ήρεμος, <laughs> ήρεμος. <laughs> με έχει δει να εκνευρίζω αυτό. Σε ηρεμία. Πάρε το λόγο. Και φοράει και μπλουζάκι κουνούμαλο. Δηλαδή, <laughs> αυτό βρήκα, <laughs> πέρασε ένα μήνυμα. Στην καρταρόμπα αυτό βρήκα. Αυτά μόνο αυτά έχει πάρει. Είναι τσάμπα είναι αυτό. Δεν βγάλαν άλλο γι' αυτό. Θα του παραγγείλω. Ναι, ναι. Ε... Ρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω, είναι πολιτική. Στην πολιτική υπάρχουν τα κόμματα, υπάρχουν ιδεολογικέ αφετηρίε, αντιλήψει, είναι η δεξιά, είναι το κέντρο. Όλα, όλα, είναι σωστά. Τα καταλαβαίνω. Και καταλαβαίνω και τον ψηφοφόρο που θα ψηφίσει αυτό, αυτό, εκείνο. Για χίλιου δύο λόγου ο καθένα. Και το σέβομαι απόλυτα. Όμω δεν μπορώ την κοροϊδία. Εδώ δεν είναι ένα αριστερό κόμμα. Πώ ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά που είχε τι ψευδεστήσει ότι με στην Ευρώπη, ευρωκομουνισμό και διάφορα άλλα τέτοια. Οκ, okay, τα ακούω. Εδώ είναι κοροϊδία. Πήρε το όχι 63-62% και έφερε ένα, ένα μισή βδομάδα μετά, έφερε μνημόνιο. Κανονικό. Μας, με εκμεταλλεύτηκε όλους που ψηφίσανε. Όχι. Ένα λαό. Γίναμε ρεζίλοι παγκοσμίω. Και βγαίνει και λέει Δεν ήταν έτσι. Λέει Γίνανε οι εκλογέ στο Σεπτέμβριο. Μα το είχε φέρει, είχε ψηφιστεί το, το μνημόνιο. Και να μην έβγαινε ο Τσίπρας στο Σεπτέμβριο. Μα το είχε κατσικώσει πάνω μα. Το αυτό, μνημόνιο. Αυτό που λέμε στο τώρα για μετά τις εκλογές το κοινό του πρόγραμμα. Κάπω ναι. έτσι είναι. Ναι. Αν κοινό πρόγραμμα ναι. ανεξάρτητα το από ποιο θα. Εγώ έβινε. την κοροϊδία δεν μπορώ. Και ναι. τη, τη χιδεότητα. Θα μπορούσε και ο ίδιο ο Τσίπρα. Και θα ήταν και καλύτερα τα πράγματα και για αυτόν. Αν δεν έλεγε τι χοντράδε, τα ψέματα και δεν είχε μια ελαστική σχέση με την ειλικρίνεια και την τομπροσύνη. Αν ήταν αλλιώ, θα ήταν καλύτερα και για δεν αυτόν. Θα ήταν αυτό, αν ήταν αλλιώ. Η λήψη αφηγήματο και οποιασδήποτε ύπαρξη, προφανώ θα, θα κοιτάξει να πει κάτι κατά του Κουκουέ, του Μητσοτάκι, οποιοδήποτε μπορεί. Για να... Γιατί δεν έχει να πει κάτι υπέρ αυτού. Όταν είναι ίδιο αφήγημα, ίδιο πρόγραμμα, ίδιε πολιτικέ όλα αυτά τα χρόνια. Με αυτόν που θέλει να ρίξει, υποτίθεται. Φάντως, okay. η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις εκλογές, από αυτή την πλευρά υπάρχει πολύ μεγάλη βρηματικότητα. Ποια πλευρά? Την πλευρά που συζητάμε, την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Τι σε ό,τι αφορά, αφορά θα, θα πω. Yeah. Ε, μάλλον δεν θα μείνω σε αυτό, ονόνοιτο, αλλά επειδή έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, και εγώ το περιμένω πω και πώς, ε, έχουμε μια μαρτυρία. Ε, μου έλεγε ο Αποστόλη, έτσι πολύ... Yeah σεμνά νωρίτερα, συγκρατημένα, ότι θα ήθελε να μεταφέρει μια μαρτυρία. Ο Αποστόλη ναι. έχει μια προγιαγιά. Είναι μια προγιαγιά, ναι, μια προγιαγιά που πέσει, έχω προσταλή. που είναι 127 χρονών mm -hmm. ναι. και ψήφισε κουκουέ όλα αυτά τα χρόνια. Όλα όλα, όλα, όλα. όλα, όλα από τα, από τα 18 χρόνια. που ψήφισε, από τα 20 ήταν τότε. Ε, ναι, 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 ναι. Ψηφίζει ήταν 107 χρόνια κουκουέ. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε. Μπράβο, στι... αντάρτησα. Ήτανε στην αντάρτησα. Ήταν στην εξορία, έχει πάει στην πέτρα. <laughs> ναι. Ε, Στη χολή, φαντάζομαι. Στη χολή. Και τώρα Πίστηκε. Τώρα τι. Πίστηκε από τον Έστειλε Αλέξη επιστολή στον στο μπαφίλη, στο στο μπαφίλη και στο Κουτσούμπα. Στον Μπαφίλη και λέει θα ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ. Στον Κουτσούμπα έστειλε επιστολή ή μόνο στον Μπαφίλη. Γιατί ο άλλο έστειλε και στο κουτσούπα μαζί. Και θα ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ τελικά. Όχι, όχι, το να ψηφίσει να ψηφίσει. Ότι καλή, κάλεσε και αυτή το κουκκουέ να συνεργαστεί με τον Τσίπρα, γιατί να έρθει η δεξιά. Γιαγιά, είναι 127, από να δεν καταλαβαίνει. Εγώ έχω έναν που είχε πάρει μέρο με του Μπολσεβίκου, 170 χρονών, και αυτό ψηφίζει κουκκουέ όλα αυτά τα χρόνια και έστειλε και αυτό επιστολή. Και λέει και αυτό, ναι. Και είναι και άλλη μια στο χωριό που ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ψηφίσει κουκουέ τώρα. Πόσο χρονών. 102 είναι μικρή αυτή. 102 δεν Είναι μικρή. Αυτή, δεν ξέρει τι να κάνει. να οριμάσει, πε. Ψήφισε Είναι ένα από την Παρισενή Κομούνα 200 τόσα χρόνια. <laughs> 200 200 <laughs> που κι αυτό ψηφίζει κουκουέ όλα Ήτανε... αυτά τα χρόνια. Έχει σπάσει πέτρα γι' αυτό στα νεφρά. <laughs> Α, στα νεφρά. <laughs> στα νεφρά. <laughs> αυτή <laughs> έχει ρίξει τα μανάκια, έχει ρίξει κοστοπέδα. Τι πανικό έχουμε. τι πανικό έχουμε. Και τώρα θα ψηφίσει κουτσούμπα κυρίω επειδή τον έβλεπε στο Λούμπεν. Καλό. 102. Φανατική του Λούμπεν. Λόγω του ότι έγινε viral ο κουτσούμπα. Ναι. Ωραία, ε, παιδιά, αγάπη μου, εγώ το viral θα ψηφίσω. Πόσο πανικό έχουν. Ναι. Πόσο πανικό. TikTok φοβερό, παιδιά. Έχουμε δει πολλά. Έχουμε δει προεκλογικέ περιόδου, αλλά αυτό το πράγμα να προσπαθούν να, να πάρουν ψηφοφόρου του Κουκουέ με τέτοιου τρόπου. Ποιο τσίμπησε από το Κουκουέ, πραγματικά που είδε τον Αντάρτη, τώρα 99 χρονών, και να λέει ότι ήταν στην ΕΠΟΝ από το 40 στο 1942. <σχελίως> Η ΕΠΟΝ φτιάχτηκε 24 Φεβρουαρίου του 43. Αλλά αυτό ήταν στην ΕΠΟΝ. Όλα <σχελίως> μαζί <σχελίως> μου να γίνει μόνο, επών. Γράφει, λεγόμουν στην ΕΠΟΝ βάζει όλο το σόι. Το λέγανε λάτια. μεταξύ του και δεν έχει γίνει επίσημο. <laughs> δηλαδή. Δεν έχει περάσει και, από τον Άγιο Ραπάζο. Αν ισχύουν όλα αυτά που λέει ο άνθρωπο, δεν ξέρω αν είναι πραγματικό, και αν ισχύουν όλα αυτά. Ε, 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 Ξεφτιλίζεται. Δηλαδή δεν έχει καταλάβει, έχει περάσει από την ΕΠΟΝ έχει περάσει από αγώνε, όλο το σόι, με την αριστερά στα βουνά, και έρχεσαι και λε αυτό στο τέλο. Τι κατάλαβε τότε, από τα βουνά. Τι κατάλαβε. Ο ίδιο που δεν τιμάει την ιστορία του είναι αυτό. Και όλοι αυτοί που λένε τέτοια. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και ίσω από τι πιο σημαντικέ. Στον κύριο Βασίλη δώσατε ψηφοδέλτια. Δηλαδή. Ο, ο κύριο Βασίλη δίνει γραμμή. Για πε. Ο κύριο Βασίλη. Παραδοσιακά στην εκπομπή έπαιρνε ο κύριο Βασίλη και την γραμμή. Δεν έχει πάρει φέτο. Δεν, έχει πάρει φέτο. Μου έχει στείλει εμένα μηνύματα βέβαια. Τι σου λέει. Μα, ναι. Ε, κάτι ευχέ, κάτι τέτοια, κατά καιρού. No. Ε, αλλά ο κύριο Βασίλη έπαιρνε και έλεγε γραμμή, έδινε γραμμή και έλεγε ότι ενώ ψήφιζε. Ε, το Γιώργο. Το Γιώργο. Το, καλό, πανδρέο, το, το, το παιδί, ναι. τέλο πάντων, που είναι και από την Πάτρο και Βασίλη. <laughs> Σωστό. Ε, μετά αγανάκτησε με τα βοηδοβασίλια όλα <laughs> που ψηφίζανε <laughs> πασό, Έτσι τα έλεγε. Ναι, <laughs> πασό και, ναι, τα, Πασό και τα, λοιπά και είχε, την τελευταία φορά που είχε δώσει γραμμή είπε θα ψηφίσω με επηρέασε ο αδερφός μου θα ψηφίσω ε, αυτό που ψηφίζει και ο αδερφός μου τον πίεζα κι εγώ και μου λέει κουκουέγα μου τον πίπτς αδερφής <laughs> <laughs> Βάλε μπίπ. Βάλε, μπιπ. Βάλε... Το λέω εγώ. Μπίπ. Βάλε... Είναι, είναι τρει μέρε πριν τι εκλογέ. Δεν σα έχει πάρει τηλέφωνο. Χτύπα το τηλέφωνο όπω έχει επηρεαστεί από τον Αντάρτη που έστειλε την επιστολή. Μπορεί. Ναι. Μην είναι ο κυρ Βασίλη ο Αντάρτη. Γιατί Πάρ κάτι το... φάρσε στην πάντρα τη έκανε. Πάρτε τον τηλέφωνο οπωσδήποτε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μα σήμερα. Θέλω να κλείσουμε, όχι με μένα. Θέλω να, όχι με αποφώνηση δηλαδή, έτσι τη λένε, αποφώνηση. Ναι, όχι ναι. με αποφώνηση. Θέλω με μια κουβέντα από τον καθένα. Μια κουβέντα είναι δύσκολη. Αποστόληση. Ε, ένα συμπέρασμα και από όλη την προηγούμενη κουβέντα και από του νέου που λέγαμε. Ε, το καλό είναι ο καθένα να βάλει στο μυαλό του ε, να μην στηρίξει αυτού που σκοτώνουν το λαό. Αυτού που mm. ρίχνουν ε, φταίξιματα πάντα στο λαό, είτε με ανθρώπινα λάθη, είτε με ατομικέ ευθύνε. Το ζήσαμε και τρία χρόνια τώρα. Ε, σημασία έχει κάποιο να είναι με το λαό. Με αυτού που είναι με το λαό και όχι αυτού που κάνουν αντιπολίτευση στο λαό. Ε, εγώ θα ψηφίσω κουκουέ. Ε, ψηφίζω κουκουέ μονίμω γιατί έχω στο μυαλό μου το χαμόγελο του Μπελογιάννη, το όχι του Σουκατζίδη, το παιδάκι στη Λάρκο που λέει ψηλά το κεφάλι για του μπαμπάδε μα, ε, το, το Νίκο τον Μπλουμπίδη, το Νίκο του Ζαχαριάδη, τον θεωρώ το μεγαλύτερο πολιτικό του 20ου αιώνα. Γιατί έχω στο μυαλό μου του χιλιάδε που κάθε μέρα περπατάνε στα βήματα του Άρη Βελουχιώτη. Το, το βλέπω σαν πατημασιέ που έχουν πατήσει κάποιοι και προσπαθούμε όλοι εμείς τώρα να πατήσουμε ακριβώς τα ίδια χνάρια. Για αυτούς τους λόγους και για 200 ακόμη λόγους, στα Κυπαρίσια κάτω της Κεσαριανής, αυτό το, 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 το πιο ιερό μέρος της Ελλάδας, προσκύνημα για όλους μας, θα ψηφίσω κουκουέ για να, να έχω καθαρά τα χέρια, καθαρά την ψυχή Καθαρή την ψυχή και καθαρά το, καθαρό το μυαλό. Είδες, αυτή είναι η διαφορά τώρα τέχνης και δημοσιογραφίας. Είδες, Πώς ο λες ένας το ίδιο είναι πράγμα, αυτό πούμε, και ο άλλος, ας πούμε... Δηλαδή το ίδιο πράγμα ο φανατισμένο, α πούμε, ο παδό. Είμαι φανατισμένο. Ναι, ναι, ναι. Είμαι κολλημένο. Αυτή πες είναι η διαφορά τέχνη και δημοσιογραφία. Η τέχνη θα σου πει νοιάζει. το ίδιο πράγμα, αλλά θα το καταλάβει μόνο σου και ο άλλο εκεί. Μα, έχει πάρει ρε, βέβαια. Πάρτο, μα σημαίνει τροφή. Έλα, μα αρέσει. Τροφία, καλά, σα λέω, Τσίπρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Όταν ξεκινήσαμε εμεί, εγώ ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Και... Είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε αν θέλετε. Είπα στην αρχή ότι είναι το τελευταίο podcast πριν τι εκλογέ. Τελικά δεν είναι. Ε, δεν, δεν ξέρω αν θα είναι <laughs> ή δεν ξέρω σε πόσε συνέχειε θα παίξουμε. Αλλά α κρατάμε και μία πισινή, γιατί μπορεί την Κυριακή να χρειαστεί να βγάλουμε κάτι. Βλέπω το σωτήρι εδώ. Περιμένει. Το περιμένει. Α, θα ψηφίζει. Κουκουέ στην Καλαμάτα. Yeah. Λοιπόν, μέχρι να τα πούμε λοιπόν στο 900.gr και το ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσει.